Στην εκπομπή Πρώτο Θέμα, με τον Σάκη Κολυβά, μίλησε το βράδυ της Τετάρτης ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, Γιώργιος Καρατζαφέρης, ο οποίος σχολίασε την πολιτική επικαιρότητα, ενώ τόνισε πως το βράδυ της Μομφής η Βουλή είχε χαμηλότατο επίπεδο. Λείπει ότι κάποιοι τον απαξίωσαν και τον έστειλαν εκτός Βουλής, αλλά ήταν η πρώτη φορά που αισθάνθηκα μία πίκρα όταν έβλεπα αυτό το χαμηλότατο επίπεδο που δεν εξαιρείται κανείς. Δηλαδή αν με έβαζαν να βάλω στο χέρι την καρδιά και να εξαιρέσω κάποιον, θα έλεγα ότι μόνο ο Βενιζέλος διεσώθη, όλοι οι άλλοι ήταν σε μία ικτρά κατάσταση. Και έβλεπα μία βουλή της αμφισβήτησης, όπου οι του Τσίπρα εμέσως πλησαφόρος αμφισβητούσαν του Όστιν, του Τέξας, οι Νεοδημοκράτες το Στουρνάρα και το Σαμαρά, ο Τέρες Κουίκ τον Καμένο, ήταν μια δυστυχής έτσι κατάσταση. Η επόμενη μέρα ποια είναι, κύριε Πρόεδρε? Βλέπουμε ότι η Τρόικα κάνει παιχνίδια, λέει θα πάω για σκι και όταν γυρίσω θα δω αν θα ασχοληθώ με την Ελλάδα. Εμείς βγαίνουμε και κλιπαρούμε, είδαμε τον Πρωθυπουργό μας να πηγαίνει στο Παρίσι και να ζητά βοήθεια. Τι μπορεί να περιμένει? Έχει πάρει το σκούφο, τον έχει γυρίσει ανάποδα και γυρίζει όλο τον κόσμο ο κύριος Σαμαράς. Τι βλέπω? Βλέπω ότι εάν δεν στρογγυλέψουν κάποιες γωνιές σε κάποια νομοσχέδια, θα λακίσουν κάποιοι από το Πασόκ. Είναι ο ασθενής κρίκος, αδύνατος κρίκος. Ο Σαμαράς το βλέπει, έχει αρχίσει τώρα λοιπόν και προσελκύει, προσπαθεί να βάλει μέσα τον Κουίκ, προσπαθεί να βάλει μέσα τον Χαϊκάλη, ο οποίος ήταν και το 93 μαζί του τότε με την πολιτική άνοιξη. Δεν ξέρω αν θα κατορθώσει, θα γυρίσει κανένα δύο δικούς του που του έχουν φύγει, θα κάνει κανένα σχηματισμό, θα δώσει κανένα υφυπουργείο, θα πηγαίνουμε έτσι σε ένα ρυθμό και σε ένα ρόλο αποστασίας, προκειμένου να παραμείνει στην καρέκλα του. Όσο δεν χρειάζεται διαβατήριο για να πάτε στην Κομωτινή, καλό θα είναι να κάνετε το σταυρό σας ή τουλάχιστον κάποια δέηση στον Αλλάχ. Βεβαίως έχουν παραδοθεί όλοι τους, βλέπετε, έχουν παραδοθεί. Ο νεοθωμανισμός αρχίσει και παίρνει σάρκα και οστά. Και δεν βλέπω δυνάμεις αντίσταση εδώ στο εσωτερικό της χώρας. Τα πράγματα είναι όπως τα είπατε, κύριε Κολυβά, αλλά δεν βλέπω τίποτα να γίνεται για να εξοπλίσουμε το Αιγαίο. Δεν έχουμε πετρέλαιο για να κινήσουμε τα καράβια μας. Έχουμε 7 οικόπεδα του βυθού, έτσι λέγεται. Το Αιγαίο έχει 7 οικόπεδα βυθού που προστατεύονται από ένα ή δύο υποβρύχια. Εμείς από τη στιγμή καλύπτουμε ένα από τα 7, που σημαίνει ότι στο βυθό κάνουν πάρτι οι Τούρκοι. Και βεβαίως και στην επιφάνεια, χθες, σήμερα μάλλον ένα πολεμικό σκάφος έδωσε έξω από την Εύβοια, μόνο που δεν κατεβήκαν να πάρουν κανένα καλαμαράκι να φάνε από τις ταβέρνες της Πλάς. Αυτό δείχνει πόσο μειωμένοι είμαστε στην αντίσταση. Λυπάμαι, αλλά αυτά με οφείλουν περισσότερο από τα οικονομικά, τα εθνικά. Γιατί από την κρίση την οικονομική θα βγούμε πεινασμένοι, κουρασμένοι, χωρίς στο σπίτι. Από μια εθνική κρίση θα βγούμε ακροτηριασμένοι. Θα λείπει, ξέρω, κανένα πόδι, κανένα χέρι, κανένα νησί, κανένας δωμός, και αυτό με φοβίζει περισσότερο.